Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, γιατί αυτό προέχει πάνω απ' όλα και χρειαζόμαστε και δύναμη όχι μόνο στις εκλογές αλλά και στην καθημερινή ζωή, γιατί και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, έχουμε δύσκολα μπροστά μας και σαν χώρα και σαν λαός, γιατί από ό,τι δείχνουν όλα τα μερομήνια που δεν τα λένε προφήτες, τα λένε οι ίδιοι, πάμε μάλλον για νέα οικονομική κρίση διεθνώς. Είδατε τι γίνεται, η Ευρωζώνη στην Ευρώπη, που είναι και ισχυρές χώρες, έχουν περάσει ήδη σε ύφεση. Και αυτό θα πλήξει και την Ελλάδα. Και όσο κι αν λένε διάφορα λόγια περί ανάπτυξης, περί ανάκαμψης κλπ, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί έχουν συμφωνήσει το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται δίνει λεφτά, αλλά τα λεφτά είναι δανεικά, θα πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω, έχει και προαπαιτούμενα. Μας έχετε ακούσει να λέμε για τα 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, που είναι νέοι νόμοι, που 350 νέοι νόμοι που θα πλήξουν το λαό μας πάλι, το εισόδημά του, έχει να κάνει και με τη φορολογία και με το εισόδημα και με τις συντάξεις, θα πλήξει και τους εργάτες και τους αγρότες και τους επαγγελματίες και τους νέους στον τομέα της εκπαίδευσης και όλους τους τομείς. Αυτούς που λέμε κοινωνική πρόνοια που έπρεπε να είναι πρωταρχική προτεραιότητα, δηλαδή στην υγεία για παράδειγμα. Και βλέπετε από αυτά τα χρήματα δεν δίνουν ούτε ουσιαστικά ένα ευρώ για να πάρουν νοσηλευτές, να πάρουν γιατρούς, να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας, να στελεχώσουν τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ενισχύουν πάλι τους ιδιώτες, ακόμα και στον τομέα της υγείας, που είναι κρίσιμος τομέας για τη ζωή του καθένα μας, για την προστασία και την ασφάλεια του εργαζόμενου λαού. Και τα δίνουν σε κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δηλαδή ο τσακωμός που γίνεται τώρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι ποιοι όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι, θα πάρουν αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και την ίδια ώρα, αντί να δώσουν για την υγεία, για την παιδεία, για την αγροτική παραγωγή, για να γίνουν, να αναπτυχθεί η οικονομία σε τομείς και να δώσουν και στις συντάξεις και στους μισθούς και να μειώσουν τη φορολογία για το λαό, αυξάνουν τη φορολογία. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι μόλις τις τελευταίες κυβερνήσεις, και πριν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ που ήταν και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, και τώρα τα 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ξανά, έχουμε μεγάλη φορολογία, λαιλασία του εισοδήματος του λαού. 95% των φορολογικών εσόδων για το κράτος το πληρώνουμε εμείς, ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες. Δεν τον πληρώνουν οι λίγοι. Οι λίγοι πληρώνουν μόνο το 5%. Και όταν λέμε λίγους, εννοούμε το μεγάλο κεφάλαιο. Τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουν και πάνε και τα λεφτά τους στο εξωτερικό ή αλλάζουν επενδύσεις και κλάδους ανάλογα με το κέρδος. Δεν μετράν τη ζωή του λαού, μετράν τα κέρδη αυτών. Είδατε τώρα για παράδειγμα, ας πούμε, λένε ότι θα φορολογήσουν για παράδειγμα τα υπερκέρδη, και το λέει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αυτό, τα υπερκέρδη 5, 6, 7 επιχειρήσεων. Και το λένε αυτό κοροϊδεύοντας, γιατί θέλουν να κρύψουν τις 150 μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, για τους οποίους δίνουν τα πάντα και οι οποίοι έχουν 303 αύξηση των κερδών τους, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ εδώ, μόνο τον τελευταίο χρόνο. 303% αύξηση είχαν στα κέρδη τους αυτές οι 150 εταιρείες και θα πάρουν πάλι αυτές τα χρήματα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός ούτε αυξήσεις σε μισθούς έχει, σε μεροκάματα, ούτε δουλειές έχει ή η αγροτιά ξαναπληρώνει. Ξέρετε ότι εμείς καταθέσαμε προτάσεις νόμου για όλα αυτά. Καταθέσαμε για παράδειγμα προτάσεις νόμου στη Βουλή που δεν τους ψήφισαν τα άλλα κόμματα αυτούς τους νόμους για αφορολόγητο όριο στην αγροτιά και στους επαγγελματίες 12.000 ευρώ, προσαυξημένο βέβαια για κάθε παιδί, ανάλογα τι έχει κάθε οικογένεια, πόσα παιδιά έχει από εκεί και πέρα, ώστε να φοροαπαλλάσσονται
να μην πληρώνουν δηλαδή καν φόρο. Γιατί ποιος που έχει ένα εισόδημα 12.000 το χρόνο, ας πούμε, τι φόρο να πληρώσει, πώς θα ζήσει. Έχουμε κάνει προτάσεις να φορολογηθούν αυτοί οι μεγάλοι και δεν το κάνουν και έχουμε καταθέσει προτάσεις. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό της ενεργειακής κρίσης όπως τη λένε, αλλά μιλάμε τώρα για μια πολιτική η οποία συνεχώς δίνει στους μεγάλους ομίλους. Θα έχετε ακούσει αυτά τα πράσινα άλογα για την πράσινη ανάπτυξη, για την πράσινη μετάβαση και όλα αυτά. Για να έχουν αυτοί που έχουν τις ανεμογεννήτριες, τρισιοκούγος δηλαδή είναι αυτοί, λίγοι επενδυτές είναι, λίγοι είναι που έχουν αυτές τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, που δεν βγάζουν και μεγάλη παραγωγή ρεύματος, αλλά και όσοι να βγάζουν, παρότι έχουμε και ήλιο και αέριδες εδώ στην Ελλάδα πολλούς, καταστρέφουν καλλιέργειες, καταστρέφουν δάση και την ίδια ώρα ο λαός χρυσοπληρώνει. Ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει και να μην φεύγουμε με την απολιγνητοποίηση, γιατί είναι ένα ορυκτό αυτό το οποίο είναι και φτηνό και έχει πάρα πολύ πλούτο η Ελλάδα απολιγνίτη. Και έχουμε και εργατικό και επιστημονικό δυναμικό στην Πτολεμαΐδα, αλλού. Έχουμε υποδομές, εργοστάσια και πήγαν και τα κλείσαν. Γιατί λέει θα ήταν το φυσικό αέριο φτηνότερο. Και εμείς τους λέγαμε εδώ υπάρχουν ανταγωνισμοί μεγάλοι. Θα πλακωθούν και τελικά θα μείνουμε και χωρίς φυσικό αέριο. Και είδατε τώρα με το εμπάρκο στη Ρωσία τι γίνεται. Και πώς ανέβηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Και ύστερα λένε άντε ξανά να γυρίσουμε στο λιγνίτι. Χωρίς πάλι να παίρνουν και μέτρα προστασίας. Γιατί η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και για το περιβάλλον, επειδή λένε ότι φορτίζει το περιβάλλον ο λιγνίτης. Ψέματα. Υπάρχει τεχνολογία που μπορείς να προστατεύσεις και το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Και θα μπορούσε να είναι και φτηνή ηλεκτροπαραγωγή εκεί και φτώχεια να μην υπάρχει ενεργειακή και ο κόσμος να μην πληρώνει ακριβά το ρεύμα. Ή δεν αξιοποιούν αυτό που λέμε άλλες εγχώριες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό εξαφανίζονται τα λεφτά και δεν μπορεί να αναπτυχθεί έτσι όπως πρέπει η οικονομία. Ποιος έχει την ιδιοκτησία. Έλεγα πριν, το έχω πει πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει, για τη γεωθερμία για παράδειγμα, που η Φθιώτιδα ειδικά και όλη η Ελλάδα έχει γεωθερμικά πεδία σημαντικά, που θα μπορούσαν και ενέργεια να παράγουν για την αγροτική παραγωγή, για τα σπίτια, για επιχειρήσεις και τέτοια να δίνει και να είναι και φτηνή. Όλος ο κάμπος και της Λαμίας και από εδώ και από εκεί, η Καΐτσα εδώ κλπ. Έχουν ιαματικές πηγές και γεωθερμικά πεδία καλά που τα έχουν μετρήσει, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και δεν τα δίνουν, δεν τα αναπτύσσουν. Χώρια που δεν αναπτύσσουν και τον τουρισμό, τον ιαματικό, για να μπορούν να κινούνται και οι τοπικές κοινωνίες κλπ. Τα υδροηλεκτρικά έργα, που επίσης είναι πολύ σημαντική πηγή ενέργειας για την Ελλάδα, γιατί έχουμε νερά, έχουμε λίμνες, έχουμε ποταμούς σε όλη τη χώρα, τα βγάλαν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν τα θεωρούν πράσινα, ενώ ο υδροηλεκτρισμός είναι πράσινη ενέργεια σε τελευταία ανάλυση. Και θα μπορούσαμε να είχαμε και από εκεί και ενέργεια μεγάλη και φτηνή για το λαό. Όλα αυτά είναι η ίδια πολιτική και έχουν αυτά τα κόμματα δυστυχώς κοινά προγράμματα σε αυτά. Εμείς δεν το λέμε τυχαία, είδατε έβγαλε έκθεση το Προεδρείο της Βουλής, η Επιτροπή της Βουλής που λέει ποιοι ψήφισαν αυτούς τους αντιλαϊκούς, αντιαγροτικούς, αντεργατικούς νόμους στη Βουλή. Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, τους νόμους που έφερε, 200 νόμους τέτοιους τους ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 50% των νόμων, τους μισούς. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων, ακόμα περισσότερο. Που πλήττουν το λαό μας, το εισόδημα. Που φορολογούν το λαό. Και αυτά τα κάναν. Και σου λέει τώρα θα κάνουμε αντιπολίτευση. Γιατί τώρα πάμε για δεύτερες εκλογές, που θα μπορούσαν και να μην είχαν γίνει, γιατί θα μπορούσαν να τα βρουν και να φτιαχτεί η κυβέρνηση και από τις πρώτες εκλογές να μην ταλαιπωρεί το κόσμο, να μην ταλαιπωρεί την οικονομία όπως λένε αυτοί και λοιπά και η χώρα. Και πάμε τώρα στις 25 Ιουνίου πάλι για εκλογές, που από ό,τι φαίνεται θα βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι εκλογικός νόμος άδικος αυτός, είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Δεν αποδίδει, κλέβει έδρες από τα άλλα κόμματα. Το πρώτο κόμμα παίρνει μπόνους από 40 έως 50 έδρες και θα πάρει αυτοδυναμία και θα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης βεβαίως
Και εμείς λέμε και στον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία να μην της, του δώσει τέτοια δύναμη, 40%, να έρθει να ψηφίσει το ΚΚΕ. Αλλά ούτε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που δεν πρόκειται να κάνουν αντιπολίτευση. Αλλά θα ψηφίζουν αυτούς τους νόμους γιατί έχουν δεσμευτεί και αυτοί στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά και τα ψηφίζουν εκεί μαζί. Αυξήσεις στα ναύλα, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στα αεροπλάνα, στα λεωφορεία, παντού ψηφίσαν όλοι τώρα με βάση αυτό το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και γι' αυτό κάνουν μόκο, δεν μιλάνε, δεν λένε στο λαό τι κάνουν εκεί και τι έρχονται μετά εδώ ως προτάσεις και νόμοι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αντιπολίτευση, αν θέλουμε ισχυρή, μαχητική, είναι μόνο το ΚΚΕ. Και το λέμε με το χέρι στην καρδιά και κοιτάζοντας τον ελληνικό λαό στα μάτια εμείς. Γιατί λέμε σταράτες κουβέντες, δεν λέμε άλλα εδώ, άλλα εκεί, άλλα παρακάτω, άλλα στα γραφεία, άλλα στη Βουλή. Αυτό που λέμε το κάνουμε και το παλεύουμε. Και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και μέσα στους αγώνες. Εκεί που κρίνεται και το δίκαιο πραγματικά του εργάτη, του αγρότη, του επαγγελματία, ας πούμε, για να διεκδικήσει ζητήματα. Και μια τέτοια δύναμη του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή θα αξιοποιηθεί για το συμφέρον του τόπου μας, για το συμφέρον του ελληνικού λαού, για το συμφέρον το δικό σας. Και θέλουμε να μας δώσετε αυτή τη δύναμη. Και όσοι το κάνατε στις προηγούμενες εκλογές, να πάτε να ψηφίσετε. Δεν λύνει κανένα ζήτημα η αποχή ή αυτά που λένε κάποιοι, να μην πάω τώρα να ψηφίσω, δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Και να το ρίξουμε σωστά το ψηφοδέλτιο. Και αυτοί που δεν μας ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, τους καλούμε να κάνουν τώρα το βήμα. Υπάρχει δυνατότητα να ρίξουν την ψήφο τους στο ΚΚΕ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, με αυτόν τον εκλογικό νόμο, στις 25 του Ιούνιου, αν πάρουμε πάλι το 7,2-7,3% που πήραμε, 427.000 ψήφους δηλαδή, δεν θα έχουμε 26 βουλευτές στη Βουλή, θα έχουμε λιγότερους. Θα μας κόψει 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσους βουλευτές, το πρώτο κόμμα. Και θα κλέψει από την ψήφο τη δική μας. Άρα λοιπόν πρέπει να ανεβάσουμε και το ποσοστό, να ανεβάσουμε τις ψήφους και για να διατηρήσουμε τις έδρες και για να βγάλουμε βουλευτή του ΚΚΕ ξανά στη Φθιώτιδα, που το καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, περάσαν δεκαετίες για να έχουμε ξανά βουλευτή. Και αυτή η ψήφος, η συνειδητή ψήφος στο ΚΚΕ θα γυρίσει ξανά. Θα είναι δύναμη για εσάς τους ίδιους και εδώ στο Περιβόλι, στην επαρχία Δομοκού, όλοι στη Φθιώτιδα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να σκεφτείτε αυτά που λέμε τα ζητήματα, να οργανώσετε με το χέρι στην καρδιά κι εσείς εδώ τον προεκλογικό αγώνα και στις 25 του Ιούνιου να βγάλουμε το ΚΚΕ πιο δυνατό, πιο ισχυρό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Δεν ήθελα να σας αποσχολήσω άλλο. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλόν αγώνα, καλή υγεία πρώτα απ' όλα. Εδώ είναι και άλλοι υποψήφοι. Είναι ο Κώστας ο Μπασδέκης, που είναι εδώ και αυτός από την περιοχή μας. Είναι η Ανδριάννα η Μπαφούτσου. Επίσης, λείπουν οι άλλοι υποψήφοι, δεν είναι εδώ. Αλλά πρέπει να δυναμώσουμε. Δεν πρέπει να μας κλέψουν την έδρα, γιατί θα είναι κλοπή. Και έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς ότι θα κάνετε το καθήκον σας και αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.